σύλλογο της Πόρτας μας εδώ. Θα χαιρόμαι πάρα πολύ, κύριε Στεφανή, αρχηγός του στρατού μας, υπουργός. Όργος στα νησιά μας όλα κάτω εκεί. Μακριά από μας, με το γονομάχη μας εκεί επάνω. Εκεί επάνω. Πού είναι παιδιά με το γονομάχη μας? Πέστε. Μπράβο. Λοιπόν, εκεί επάνω να εύχονται όχι μόνο για τη Μακεδονία μας, αλλά για την πατρίδα Πρόξερη και για τα νησιά μας εκεί κάτω, τα οποία μπήκαν στο μάτι μέσα σαν τι λέμε, πλεμπόδιο οι καημένοι, που είχε μεριά, αχώρια κομμάτια, αχώρια τις ψυχές, για να κάνουν κακό, ζημιά, να φυλάει ο Θεός, άπλαν στην Ουκρανία μια φωτιά, και εκεί ανθρώπους, παιδιά, μικρά, νεογένεια, γυναίκες, έγκες, γεραιώντες, γυναίκες, άνθρωποι που υποφέρουν, δεν ξέρω ποια σχέδια των δρανών, τι είναι αυτά όλα, αλλά υποφέρουν άνθρωποι. Καλώς ήρθατε στην περιοχή μου. Άργησα στη φορά αυτή. Σε πρώτη και ζωή του κόσμου στο μεσάνο, αυτό και ανάπαυλο των ψυχάστων, τη αισθέμα και των μαμάτων. Σαχαρία, να μπλούσουν του παδά, να μα πούνε αυτού του φάκου. Νικολάου Ιερέα, Παναγιώτη Κωνσταντίνου Ιωάννου, Χρήστο Νικολάου. Γεωρίδα, λοιπόν, για τον ομάχο του θεσσαστέλνου. Εκούνες, δεν δικαίωμα τάξη, αν κόψεις αυτό να πάσεις με ποιον στον αφημίσαι, εμάς δε, ίσως αγαθώς φιλάνθρωπος και λίγο με το σιώνεις στην ύψη μακάριστη και αείμνηστη, αδελφή ημών. Ως απόφυτης του συνεργού μας και τον καπετάνο Φούφα. Ένα παιδί σαν τον Παύλο Μελάκη αυτός, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να είμαστε εμείς ελεύθεροι σήμερα. Και εμείς είμαστε πολύ καλοί πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που είστε στο σήμερα. Όχι, το ξαναπείτε, είναι τιμή μου. Τιμή μου, κύριε Δήμαρχε, και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Αυτά εδώ είναι βιβλία, τα οποία είναι γραμμένα από δικό μας συγγραφέα για το χωριό και ένα σύγχρονο. Είναι και του Δήμου ένα βιβλίο και του Συλλόγου Γενικών Εκνώρισης της Κοινότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύτερη τροφή είναι. Που μας κάνατε. Τιμή είναι δικιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αιώνια συνύπαρξομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιώνια συνύπαρξομακάριστη και αείμνηστη αδελφή ημών. Αιώνια ημνη. Αιώνια ημνη. Αιώνια αυτών ημνη. Σήμερα είναι μέρα μνήμης, τιμούμε τον ήρωά μας στο πιο ιστορικό χωριό του νομού μας. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με ίδιο ζήλο να θυμόμαστε την ιστορία μας, να θυμόμαστε τους ήρωές μας, αλλά και να τους τιμούμε κάθε φορά. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος αγώνας της πατρίδος μας, μετά το 40 και το 25 Μαρτίου. Πιστεύω ότι μας τιμήσαμε με τη μεγάλη παρουσία σήμερα που κάναμε, δύο υπουργοί, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης ο Στεφανής ο Αλκιβιάδης και ο Υπουργός μας Δημοσίων Έργων ο Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τίμησε τη σημερινή ημέρα και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθερα. Ημέρα μνήμης της θυσίας του καπετάν Φούφα, του ένδοξου ήρωα του Μακεδονικού Αγώνα, ο οποίος έδωσε την ζωή του στον αγώνα για την ελευθερία της Μακεδονίας
και οφείλουμε να τιμούμε τους ήρωές μας, να γνωρίζουμε την ιστορία μας, να τη μεταδίδουμε στους νέους ανθρώπους και να επερασπιζόμαστε με την ζωή μας και με την συμπεριφορά μας στη σύγχρονη καθημερινότητα τις αξίες και τα δανεικά για τους οποίους κάποιοι έχησαν το αίμα τους. Τιμή και δόξα στον καπετάν Φούφα, τιμή και δόξα σε όλους τους Μακεδονομάχους που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Ετήσιο μνημόσυνο του Ζαχαρία Ανδρούτσου η Παπαδά του καπετάν Φούφα, άλλη μια ιερή στιγμή του μακεδονικού αγώνα. Τιμήσαμε σήμερα τη θυσία του εδώ στον ιστορικό Φούφα, αλλά και όλων των ανθρώπων της περιοχής που έχασαν τη ζωή τους κοιτάζοντας να ελευθερώσουν τη Μακεδονία. Θέλω να εκφράσω την τεράστια γνωμοσύνη εκ μέρους όλου του Δήμου για τη μεγάλη του θυσία. Αθάνατη. Ζαχαρίας Ανδρούτσου Ιππαπαδάς, καπετάν Φούφας. Ιερέας Νικόλαος Καρατζάς. Παναγιώτης Κουκής. Κωνσταντίνος Κορδάκος. Ιωάννης Αρβέλης. Χρήστος Κούγιας. Νικόλαος Τάσιος. Γεώργιος Ζέγας. Απόντες. Δήμος Ορδέας. Ο κύριος Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς. Αθάνατη. Βρισκόμαστε και σήμερα στον τόπο θυσίας του Μακεδονομάχου καπετάν Φούφα και των συμπολεμιστών του για να αποτίσουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης σε αυτούς που έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία της Μακεδονίας την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα 1904-1908. Ο Μακεδονικός Αγώνας υπήρξε κορυφαία φάση των αγώνων ενός ολόκληρου λαού, όχι μόνο για την Μακεδονία, αλλά και για την πορεία του ελληνικού έθνους και του ελληνικού κράτους που ιδρύθηκε το 1830. Το 1863 στην θέση του Όθωνα θα έρθει ο Γεώργιος ο πρώτος. Μία καινούργια εποχή θα ξεκινήσει για το ελληνικό έθνος. Η μεγάλη ιδέα που υπήρξε ένα από τα πιο μεγαλόπνοα προγράμματα της εθνικής ολοκληρώσεως και αναπτύξεως στη Νότια Βαλκανική και προέβλεπε την απελευθέρωση και την ενσωμάτωση όλων των ιστορικών περιοχών της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης, των Επτανήσων, των Δωδεκανήσων, της Κρήτης, της Κύπρου, της Μικράς Ασίας και του Πόντου σε μία ελληνική αυτοκρατορία. Είναι αυτό που προβάλλει ο Ρήγα στην χάρτα του και ο Κολέτης εξαγγέλει στην Εθνοσυνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1844. Με τη βασιλεία του Γεωργίου I, που ήταν σχεδόν 50 χρόνια, η μεγαλύτερη στην σύγχρονη ελληνική ιστορία, η χώρα είχε μεγάλα εδαφικά κέρδη και έτσι άρχισε να πραγματοποιείται η μεγάλη ιδέα. Ας έλθουμε τώρα στην Μακεδονία, στον Μακεδονικό Αγώνα, που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα του έθνους μας. Μετά την Επανάσταση του 1821, η Μακεδονία παραμένει κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Οι Μακεδόνες έκαναν σποραδικές εξεγέρσεις. Και το 1854 με την ευκαιρία του Κρημαϊκού Πολέμου και το 1868 με την ευκαιρία του Κρητικού Ζητήματος. Από το 1870 και ύστερα με την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας, αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Εκκλησίας, ξέσπασε σε ολόκληρη τη Μακεδονία μία σύγκρουση ανάμεσα στους εξαρχικούς Βουλγάρους και πατριαρχικούς Έλληνες. Οι εξαρχικοί προσπαθούν να αποσπάσουν σχολεία και εκκλησίες και να προσιλητήσουν χωριά ολόκληρα. Στην αρχή με ειρηνικό τρόπο και αργότερα με την βία. Με πρόσχημα το γλωσσικό ιδίωμα
που ομιλείτο στις βόρειες περιοχές της Μακεδονίας. Ένα ιδίωμα που οι μισές και πλέον λέξεις είναι άρχαιο ελληνικές. Προσπαθούν να προσεγγίσουν τους Μακεδόνες και να δημιουργήσουν βουλγαρική συνείδηση. Η προσπάθειά τους όμως θα πάει χαμένη, γιατί ο μακεδονικός ελληνισμός, στηριζόμενος στην ελληνική καταγωγή, στην πνευματική παράδοση, στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, αποφασίζει να αγωνιστεί. Έτσι, απλοϊκοί χωρικοί, γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μάστορες, δάσκαλοι και ιερείς αναδεικνύονται σπουδαίοι αγωνιστές της πίστης και του ελληνισμού. Και την ίστατη στιγμή του θανάτου πρωτοφωνάζουν «Έλληνες γεννήθηκαν και σαν Έλληνες θα πεθάνουν». Τα γεγονότα στην Μακεδονία θα ξυπνήσουν την Αθήνα και θα ιδρύσουν το Μακεδονικό Κομιτάτο, όπου συμμετέχουν διανοούμενοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι, στρατιωτικοί και άλλοι. Ακούν τις φωνές του Γερμανού Καραβαγγέλη, του Προξένου Κορομιλά, του Ίωνος Δραγούμη, του Καπετάν Κότα και άλλων οπλαρχηγών που προσπαθούν να διαφωτίσουν και να αφυπνίσουν την ελληνική και ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Έτσι, θα ανέβει στην Μακεδονία ο Παύλος Μελάς και θυσιάζεται στην στάτιστα της Καστοριάς τον Οκτώβριο του 1904. Η θυσία του γίνεται σημείο αφύπνισης και εγρήγορσης και έτσι θα ακολουθήσουν και άλλοι Έλληνες αξιωματικοί που πλαισιώνονται από ντόπιους γηγενείς μαχητές όπως ο Καπετάν Κότας, ο Καπετάν Βαγγέλης, ο Νικόλαος Πύρζας και άλλοι πολλοί. Ένας από τους Έλληνες αξιωματικούς που ήρθε στην Μακεδονία ήταν ο Ζαχαρίας Ανδρούτσος ή Παπαδάς, ο καπετάν Φούφας, που έπεσε στον τόπο αυτό που τον τιμούμε σήμερα. Ο Μακεδονομάχος καπετάν Φούφας γεννήθηκε στο πλατανάκι του νομού Αρκαδίας το 1876. Μετά το γυμνάσιο φίτησε στη νομική σχολή των Αθηνών και στην Σχολή Ευελπίδων, από όπου αποφυτά το 1905 με τον βαθμό του ανθιπολοχαγού πεζικού. Συμμετέχει στον κριτικό αγώνα. Επιθυμεί να καταταγεί στον λεγεώνα των ξένων του 1000 στην Μασσαλία. Όμως, για οικογενειακούς λόγους επιστρέφει στην πατρίδα. Από Μακεδόνες φίλους του μαθαίνει για τα δεινοπαθήματα των Ελλήνων του Βορρά και ζητά να αγωνιστεί για την σωτηρία της Μακεδονίας. Το 1906 εισήλθε στην Δυτική Μακεδονία ως αρχηγός σώματος και δρά στην ευρύτερη περιοχή Βυτσίου, Φλόρινας, Περιστερίου. Τον Μάρτιο του 1906 εισέβαλε στην περιοχή Κορεστίων, όπου απέκρουσε τουρκική επίθεση 250 ανδρών. Στις 31 Ιουλίου του 1906 επιστρέφει στην ελεύθερη Ελλάδα. Στις 10 Απριλίου του 1907 ξαναμπαίνει στην Μακεδονία, περιοχή Αγιοφύλου, Τρικάλων, επικεφαλής 35 ανδρών, με προορισμό και πάλι το Βίτσι. Τοποθετείται από τον Ίωνα Δραγούμη στην περιοχή Καϊλαρίων, σημερινή Ορδέα, και συντονίζει την προσπάθεια του αγώνος. Περνά από όλα τα χωριά της περιοχής, συνομιλεί και ενθαρρύνει τους κατοίκους. Ορίζεται επικεφαλής στο Μουρίκι, συνεργάζεται με ομάδες γηγενών, Βλάστης, Λεχόβου, Γέρμα και κινείται μεταξύ Ασπρογείων, Δροσοπηγής, Γέρμα, Λεχόβου και Βογατσικού. Σε αλλεπάλληλες συγκρούσεις εξοντώνει ομάδες κομιτατζίδων. Με επιδέξιους χειρισμούς παγιδεύει τον Απρίλιο του 1907 τον κομιτατζή Σαράφοφ και τη συμμορία του στην Ασβεστόπετρα Εορδέας και τους εξοντώνει. Στο εμπόριο, στην κλεισούρα και στο σκλήθρο τιμωρεί σχισματικούς και επιρπολεί οικίες αυτών. Τη νύχτα της 7ης προς 8η Μαΐου πληροφορείται ότι στο χωριό Παλαιοχώρη ήταν συγκεντρωμένα σημαντικά στελέχη βουλγαρικής προπαγάνδας και επιχειρεί να τα εξοντώσει. Ξεκινά με τα παλικάρια του τη νύχτα της 10ης προς 11η Μαΐου.
σε συνεργασία με το σώμα του ανθιπολοχαγού Γρηγορίου Φαλιρέα. Ορμούν και πολιορκούν το απέναντι λιθόκτιστο σπίτι και προσπαθούν να το πυρπολίσουν. Στην συμπλοκή που ακολούθησε και καθώς προχωρούσε όρθιος πάντα και πρώτος, όπως συνήθιζε, δέχτηκε το βόλι και άφησε την τελευταία του πνοή. Φουφιώτισες γυναίκες όπως η Θεοδότα Νίτσιου, η Μαριγούλα Γιώβη, η Ελένη Χάιτα, η Εφθαλία Χάιτα, η Ελένη Πεϊτσίνη και μαζί με τον Σταύρο Χάιτα, τον έκλαψαν, τον μυρολόγησαν και τον κίδεψαν. Η πατρίδα το 1932 μετονομάζει το χωριό από Παλαιοχώρη σε Φούφας. Ακόμη στη μνήμη του στείνεται πρωτομή και ονομάζεται το στρατόπεδο της Τολεμαΐδος, στρατόπεδο Καπετάν Φούφα. Η μάχη του Παλαιοχωρίου προσέφερε πολλά στην εθνική υπόθεση. Προσέφερε την ίδια την ιδέα της θυσίας και της αυταπάρνησης. Από πρακτική πλευρά φάνηκαν τα ηγετικά προσόντα ορισμένων παλικαριών, όπως ο καπετάν Μουρίκης, ο καπετάν Φαρμάκης, ο Αδριανάκης, ο Ντόγρης και άλλοι. Αξίζει να αναφερθούν και παλαιοχωρίτες αγωνιστές που άφησαν την τελευταία τους πνοή στον μακεδονικό αγώνα. Αυτή είναι ο ιερέας Νικόλαος Καρατζάς, εθνομάρτης, που αντιστάθηκε στους Βουλγάρους εξαρχικούς και δολοφονήθηκε έξω από την Ολυμπιάδα επειδή λειτουργήσε την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στις 21 Μαΐου του 1903. Τον Νικόλαο Τάσιο και τον Γεώργιο Ζέγα που θυσιάστηκαν και αυτοί. Ακόμη, τον ιερέα Βόρσια Ευάγγελο, τη δασκάλα Βόρσια Κατίνα και τον δάσκαλο Μάρκο Πεϊτσίνη που επικοινωνούσε με τον καπετάν Φούφα με το ψευδόνυμο Ούτης και ίδρυσε την τοπική άμυνα του χωριού. Τιμήθηκε δε με το μετάλλιο του Μακεδονικού Αγώνα. Ο Μακεδονικός Αγώνας τελείωσε το 1908 με την επικράτηση των Νεοτούρκων. Φωτοδότησε όμως τους απελευθερωτικούς αγώνες του 1912 και 13 που έφεραν την πολυπόθητη ελευθεριά στην χώρα του Αλεξάνδρου. Ο τρομερός ελληνικός στρατός της εποχής εκείνης συνέτριψε τους εχθρούς του έθνους και χάρισε την ελευθερία στους Έλληνες της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θράκης και των νησιών μας. Και στέλνουμε και σήμερα ένα μήνυμα στους γειτονικούς λαούς μας να προσέχουν τη συμπεριφορά τους, γιατί θα βρεθούν προεκπλήξεων, γιατί άμες δε γεσόμεθα πολλοκάρονες. Για να μην ξεχνάμε την ιστορία μας, πιστεύουμε και προτείνουμε τη δημιουργία Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στον τόπο θυσίας των Μακεδονομάχων και του καπετάν Φούφα φυσικά, το οποίο θα είναι σύμβολο και σημείο αναφοράς στον Δήμο Εορδέας. Θα συμβάλλει στην εθνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό απευθυνόμαστε στον κύριο Δήμαρχο του Δήμου Εορδέας, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Υπουργό μας, το ελληνικό κράτος. Όπως αυτοί αναλάβουν πρωτοβουλίες για την μετατροπή του κτηρίου που είναι σε αθλία κατάσταση, σε Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Καλά και τα έργα υποδομής, αλλά ακόμη καλύτερο και το μουσείο. Ενάντια στη λύθη των γεγονότων. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω η Μακεδονία. Ζήτω. Ζήτω ο καπετάν Φούφας. Ζήτω το ελληνικό έθνος. Σηκώνομαι πρωί, πρωί, τρεις ώρες πριν να φέξει περνώ νερό και νύβομαι. Παίρνω νερό και νύβομαι και ζώνω τα αρματά μου και παίρνω δίπλα τα βουνά και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια βρίσκω λίμε διακλέφτηκα,
Βρίσκω λιμέρια κλεφτικά, λιμέρια απ' το φουφασικό. Βρε φούφα μάρχιγε, σήκω βρε φούφα μάρχιγε, σήκω βρε καπετάνε για πια, σε μένα σηκωθώ, για πια σε μένα σηκωθώ, να σταυρωθώ να κάτσω να κάνω τα βουνά να κλέ, να κάνω τα βουνά να κλέ, τις πέτρες να ραγίζουν κι αν πάτε κάτω στο χωριό, κι αν πάτε κάτω στο χωριό, στην ερημή πατρίδα μη πείτε πως σκοτώθηκα, μη πείτε πως σκοτώθηκα, μη πείτε πως εχάθη, μον πείτε πως παντρεύτηκα, μον πείτε πως παντρεύτηκα, πήρα καλή γυναίκα κάνω την πλάκα πεθερά, κάνω την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα σηκώ, βρε